πέρασε τριήμερο, περίμενα με αγωνία να δω κουβέντα. Δεν λες κουβέντα που λένε. Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Καταρχάς έχω μια απορία. Εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα βρείτε καμία πιο πιστική εξήγηση? Εδώ στο Ηράκλειο λέω. Διότι η αιματολογική κρίσιμη κλινική για ανθρώπους με ανοσοθεραπείες και ανοσοκατασταλμένους είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι ασθενείς είναι πάνω από 14 που κόλλησαν κορονοϊό και 7 εργαζόμενοι θετικοί. Υπάρχει γυναίκα που μεταφέρθηκε από την αιματολογική που νοσηλεύονταν στη Μεθ COVID. Παιδιά, αυτοί πως κόλλησαν, εμβολιασμένοι? Θα γίνει καμία κουβέντα, κάτι της, κάτι? Εδώ τα στατιστικά και οι διαχωρισμοί δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι ήταν στην αιματολογική και κόλλησαν. Τι λέω τώρα, τι ψάχνω? Θα σας πω τι ψάχνω. Είδα ότι σε κάποια site πέρασε, αλλά ίσα που ακούμπησε για να υπάρχει, με τον τίτλο «Κορονοϊός, τι συμβαίνει τελικά με την ανοσία της αγέλης». Η επιδιωκόμενη ανοσία, σας διαβάζω το δημοσίευμα, στον πληθυσμό μόνο μερικοί μπορεί να είναι, έλα, οπότε το σύνολο του ευάλωτου πληθυσμού πρέπει να εμβολιαστεί για να αποτραπούν οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία. Ακόμη ενεμβολίαστοι είναι πολλοί, λέει ο τίτλος. Τώρα πώς κολλάει το ένα με το άλλο είναι άλλο θέμα. Δεν έχουν, λέει, τελειωμό οι παραλλαγές. Τα ποσοστά των ατόμων που θα έχουν αναπτύξει αντισώματα κατά του ιού φαίνεται πως πρέπει να ξεπεράσουν κατά πολύ τα αρχικά προβλεπόμενα νούμερα που έφταναν στο 70 με 80% του πληθυσμού. Ενδεχομένως, λέει, και ξεπερνώντας το 90%. Όχι, παιδιά, 100%. Όχι, 100%. Γιατί τόσο? Η μόνη δυνατότητα σύγκρισης γίνεται πλέον με την αντίστοιχη προστασία από τη γρήπη, όπου τα εμβόλια αποτρέπουν τη βαριά νόσηση, την ανάγκη για εισαγωγή σε μονάδα εντατικής, δηλαδή το 20% μέσα εντατικές που είναι εμβολιασμένοι είναι λίγο, καθώς και το θάνατο. Το θέμα ανέλησε ο καθηγητής επιδημιολογίας ιατρικής Θεσσαλίας Χρήστος Χάτζη Χριστοδούλου, εδώ είναι το ζουμί, με αφορμή την ολοκλήρωση όρο επιδημιολογικής μελέτης, επιδημιολογική μελέτη βάση αιματολογικών εξετάσεων για όσους είχαν νοσήσει, είτε είχαν διαγνωστεί είτε όχι. Προσέξτε τώρα και τη συνέχεια. Η μελέτη αυτή υπογράφεται από τον ίδιο, από τον καθηγητή ανοσολογίας Ματθαίο Σπελέτα, και πρώτους υπογράφοντες, λέει, το μηχανικό περιβάλλοντος στην Ιατρική Θεσσαλίας Μιχάλη Κουρέα, αλλά και τον καθηγητή παθολογίας Σωτήρη Τσιόδρα. Τα ακούσατε? Ναι. Να σας θυμίσω ότι στις 20 Οκτωβρίου του προπερασμένου έτους, του 2020, ο κύριος Τσιόδρας μαζί με τον κύριο Λίτρα υπέγραφαν μια άλλη μελέτη. Τι έλεγε η μελέτη αυτή? Με ανοσία γέλης, η οποία θα επιτευχθεί με εμβολιασμό, έκθεση στον κορονοϊό ή συνδυασμό και των δύο, θα κλείσει ο κύκλος πανδημίας. Αυτή η επισήμαση γινόταν στο επιστημονικό περιοδικό Scandinavian Journal of Public Health και υπογράφονταν από τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον Θόδωρο Λίτρα. Δηλαδή τα δύο είναι γνωστά, εκ των οποίων το ένα ο εμβολιασμός. Στην πραγματικότητα, έλεγαν στη μελέτη αυτή, η ανοσία γέλης αποτελεί το μοναδικό τρόπο να οδηγηθούμε στο τελικό στάδιο της COVID-19. Τι λέει τώρα εδώ η νέα μελέτη που υπογράφει και ο κύριος Τσιόδρας? Ότι η επιδιωκόμενη ανεσία στον πληθυσμό μόνο μερικοί μπορεί να είναι. Τι έγινε, πώς είπατε? Άλλα λέει η θιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου. Ντροπή σας. Κοροϊδεύετε στο σύνολό σας ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Εσείς που υπογράφετε και ανακοινώνετε και διαχειρίζεστε επιστημονικά με σας επικεφαλής επί δύο ολόκληρα χρόνια, ακόμη και πριν το εμβόλιο, ταΐζοντας τον κόσμο φρούδες ελπίδες περί ανοσίας της αγέλης, γιατί το λέει τώρα η δική σας οροεπιδημιολογική, την οποία την περνάνε όλοι στον ντούκου. Ενώ ξέρατε, πρώτον, ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Δεύτερον, ότι τα εμβόλια δεν εμποδίζουν ούτε την νόσηση και φυσικά ούτε τη μετάδοση. Τρίτον, ότι ο ιός, όπως έδειξε από το Δεκέμβριο του 20, έχει μεγάλη μεταλλακτική ικανότητα. Τέταρτον, ότι δεν εφαρμόζεται ούτε τα πλέον στοιχειώδη μέτρα δημόσιας υγείας για να μπορείτε να σπάζετε τις αλυσίδες μετάδοσης.
Πέμπτον, δεν κάνατε επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση ώστε πρώτον, να παρέχετε στοιχεία για τη σωστή εκτίμηση του κινδύνου, β, να δίνετε τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να μπορεί να γίνει εκτίμηση του πραγματικού επιπολασμού στη χώρα. Έκτον, ότι εν γνώση σας κάνατε μελέτες αμφιβόλου βέβαια αξιοπιστίας, δεδομένου ότι έχετε την αποκλειστικότητα και το μονοπόλιο των πρωτογενών στοιχείων, δημόσιων κατά τα άλλα, μελέτες οι οποίες θα έβγαζαν εκ των υστέρων συμπεράσματα μόνο και μόνο για το δικό σας επιστημονικό κουρίκουλουμ, αλλά και για να δημιουργείτε την εντύπωση στον κόσμο, που δεν οφείλει να γνωρίζει τα περί του ιερατείου, ότι πρόκειται δήθεν για ανακαλύψεις που δεν γνωρίζετε εκ των προτέρων και ότι τα αποτελέσματα αυτών των μελετών σας που σήμερα σερβίρετε στον κόσμο είναι αυτά που σας οδηγούν σε νέα συμπεράσματα σήμερα. Έβδομον, 1,5 χρόνο νωρίτερα, ο Σωτήρης Τσιόδρας και ο Θόδρος Λύτρας δημοσίευσαν το περίφημο άρθρο που σας έκανα ανοίξει περί παρεξηγημένης στρατηγικής ανοσίας της Αγέλης. Ο 8ον, ο ίδιος ενώ γνώριζε περί του ανέφικτου του τείχους της ανοσίας, εμέσως πλην σαφώς άφηνε να διαχέεται η άποψη περί συλλογικής ανοσίας, την οποία τα κεντρικά ΜΜΕ αλλά και συγκεκριμένοι παρουσιαστές προωθούσαν ως το δόγμα της πολυπόθητης ανοσίας. Τώρα με την όρο επιδημιολογική στη Θεσσαλία λέτε άλλο. Ένατον, και ενώ γνωρίζατε πολύ εγκαίρως ότι το εμβόλιο δεν θα μπορούσε να καταστήσει εφικτό το ιδεολόγημά σας περί του τείχους ανοσίας, προωθούσατε παράλληλα την ανοσία της Αγέλης μέσω της φυσικής νόσησης, ενώ την ίδια στιγμή γνωρίζατε ότι η τακτική αυτή έχει τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ψυχές. Δέκατον, επιχειρήσατε μέχρι πρόσφατα μια υπεραπλούστευση της παραλλαγής όμικρον, ενώ δεν είχατε κανένα επιστημονικό τεκμήριο, παρουσιάζοντάς την ως ενδεικτική για το τέλος της πανδημίας και ως σαφώς ο λιγότερο επικίνδυνη από τις προηγούμενες παραλλαγές τη στιγμή, που πρώτον, όλοι αλλά κυρίως ο ΠΟΗ προειδοποιούσαν περί του αντιθέτου. Δεύτερον, τη στιγμή που συνειδητά δίνατε επισήμως την κατεύθυνση για μείωση της ανίχνευσης, κατάργησης γνηλάτισης και αυτής ακόμη της ελαχιστότατης που διενεργούσατε με τα χίλια ζόρια μέχρι τότε. Γάμα, τη στιγμή που δεν κάνατε ούτε επιδημιολογική επιτήρηση και που με τη χρήση των self ενθαρρύνατε την υποδήλωση των κρουσμάτων, καταργούσατε στην πράξη την ιχνηλάτιση, αφήνατε να κυκλοφορούν ελεύθερα τα ενεργά κρούσματα, είτε τα ίδια το γνώριζαν είτε όχι, και δεν σπάζατε τις αλυσίδες μετάδοσης με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διασπορά. Δέλτα, τη στιγμή που δεν κάνατε γονιδιωματική επιτήρηση, ώστε να είστε σε θέση να γνωρίζετε την πραγματική έκταση της όμικρον και συνεπώς ούτε εκείνη της δέλτα, με αποτέλεσμα να βάζετε σε εξαιρετικό κίνδυνο τον πληθυσμό, εκπέμποντας ανακουφιστικά μηνύματα για την όμικρον την ίδια ώρα που η δέλτα εξακολουθούσε να σαρώνει. Έψιλον, τη στιγμή που ξέρατε όλα αυτά, αλλά και την αύξηση της διεισδυτικότητας στα παιδιά, ανοίξατε τα σχολεία. Επομένως, τι ακριβώς θέλετε να πείτε με αυτή τη μελέτη σας, που θυμίζει περισσότερο ανάρτηση παρά επιστημονική εργασία με κοινωνικό όφελος? Θέλετε να μας πείτε μήπως ότι τότε είχατε κάνει λάθος εκτίμηση, γεγονός που το διαπιστώνετε τώρα με καθυστέρηση? Αν είναι έτσι, γιατί δεν ζητάτε πρωτίστως δημόσια συγγνώμη? Αν είναι έτσι, γιατί δεν παρουσιάζετε τα δεδομένα που σας είχαν οδηγήσει την προηγούμενη περίοδο σε εκείνη την εκτίμηση και τα δεδομένα που σας οδηγούν σήμερα στην αλλαγή της εκτίμησής σας? Εάν δεν το κάνετε αυτό, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει σκεπτόμενος άνθρωπος που παρακολουθεί τις εξελίξεις, που δεν θα αντιληφθεί ότι τα όσα λέγατε ήταν από κύμα της ιδιοληψίας σας και ότι χρησιμοποιούσατε τους τίτλους σας για να τους προσδώσετε ένα επίπλαστο επιστημονικό κύρος? Και τι νομίζετε ότι θα συμπεράνει κάποιος μη αδαής από την πρόσφατη μελέτη σας? Μήπως κάτι άλλο και μάλιστα εξίσου αναξιόπιστο με το προηγούμενο συμπέρασμά σας? Θεωρείτε ότι είναι αρκετό να αφήνετε να εννοηθεί ότι φταίνε δήθεν οι μεταλλάξεις για το λάθος ιδεολόγημά σας, που καθόρισε μια ολόκληρη καταστροφική στρατηγική στηρίζοντας τα διάφορα αφηγήματα όπως της επιτυχημένης διαχείρισης, της επιχείρησης ελευθερίας, του τελευταίου μιλιού, του καλοκαιρινού μπουρουνιού, για να μην πω και περισσότερα? Σήμερα λοιπόν έρχεστε να μας μιλήσετε για άλλη μια φορά για τις ομοιότητες σε αυτή τη μελέτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη γρήπη, όχι τόσο με αφορμή τις μεταλλακτικές του ικανότητες, που είναι όντως εντυπωσιακά επικίνδυνες, αλλά με αφορμή την αδυναμία των εμβολίων να τις αντιμετωπίσουν. Μην μπορώντας προφανώς να συνθέσετε μια ολοκληρωμένη αντίληψη όσον αφορά την ουσία
και τις ιδιαιτερότητες της πανδημίας, την εξέλιξή της και την αντιμετώπιση της, αφήνοντας εκ νέου χώρο και αφορμές για συγχύσεις, όταν γνωρίζετε ότι η απόσταση που μας χωρίζει από τη μετατροπή του σε ενδημικό είναι μεγάλη και ότι ο δρόμος που έχουμε ακόμη να διανύσουμε είναι μακρύς, η δε πορεία άγνωστη. Αλλά και στο εμβόλιο πέσατε έξω. Όχι βέβαια επειδή το ίδιο δεν είναι χρήσιμο, χρησιμότατο, αλλά επειδή εσείς οι ίδιοι το αχρηστέψατε και εξακολουθείτε να το κάνετε. Το χρησιμοποιήσατε ως πανάκια για να καλύψετε το έλλειμμα ενεργειών σας στη δημόσια υγεία. Το χρησιμοποιήσατε ως άλοθη για να καλύψετε την ανοσία της αγέλης δια της φυσικής νόσησης, που αφήνατε να εξελιχθεί παράλληλα, αφήνοντας τον πληθυσμό απροστάτευτο και αποπροσανατολισμένο. Και ενώ γνωρίζετε ότι δεν λειτουργεί όπως τα άλλα εμβόλια, αλλά ως εκείνα της γρίπης που δεν εμποδίζουν τη μετάδοση, το μετατρέψατε σε εργαλείο δημόσιας υγείας, επιβάλλοντας την υποχρεωτικότητα για να αναστείλετε, ούτε καν να μειώσετε, τη μεταδοτικότητα ενός ιού που δεν αντιμετωπιζόταν με αυτά, επειδή ακριβώς δεν ήταν σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό, αλλά μόνο για την αντιμετώπιση των βαριών μορφών της νόσου. Θα μπορούσε να σας ρωτήσει κάποιος, μα καλά, αφού γνωρίζετε και αφού ομολογείτε ότι τα εμβόλια της γρίπης είναι διαφορετικά από τα άλλα εμβόλια, επειδή δεν εξασφαλίζουν ανοσία από όλες τις μεταλλάξεις του ιού και μάλιστα τις νέες, και ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναστείλουν τη μετάδοσή της και συνεπώς ουδέποτε κατέστησαν υποχρεωτικά. Σε τι διαφέρουν λοιπόν τα εμβόλια με βάση αυτά που λέτε στη δική σας μελέτη, την προχθεσινή, κατά του SARS-CoV-2, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία όπως λέτε με εκείνα της γρίπης, παρά με όλα τα άλλα, γιατί τότε το κάνατε υποχρεωτικό? Γιατί παράλληλα προβάλλατε το αιτιολογικό ότι πρόκειται για μέτρο που εξασφαλίζει άμεσα την προστασία των υπολείπων όταν ο εμβολιασμένος εξακολουθεί να μεταδίδει εφόσον νοσήσει? Μήπως γιατί ένα τέτοιο σκεπτικό σας εξασφάλιζε το ιδανικό άλοθη και το ακαταδίωκτο, προκειμένου να απαλλαγείτε από τις ευθύνες που προκύπτουν και θα αναζητηθούν, δεδομένου ότι αποποιηθήκατε την ευθύνη σας για τη λήψη και την εφαρμογή μέτρων δημόσιας υγείας? Και τι έρχεστε και μας λέτε σήμερα, ότι δεν φταίτε εσείς, αλλά οι μεταλλάξεις? Και μιας και συζητάμε για εμβόλια, αλήθεια, τι έχετε να πείτε για την πρόσφατη μελέτη που έγινε στο Ισραήλ? Για ακούστε αυτό τα στοιχεία από ένα δημοσίευμα με τίτλο «Το Ισραήλ διαπιστώνει ότι η τέταρτη δόση εμβολίου δεν είναι εξίσου αποτελεσματική έναντι της Όμικρον». Τι λέει η μελέτη? Τα πρώτα στον κόσμο προκαταρκτικά ευρήματα, η δεύτερη αναμνηστική δόση με Pfizer ή Moderna αυξάνει τα αντισώματα, αλλά όχι αρκετά για να προστατεύσει από την παραλλαγή Όμικρον. Η μελέτη πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Ισραήλ, το Seba Medical Center. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, πρόκειται για πολύ προκαταρκτικά αποτελέσματα και μάλιστα πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση, αλλά τα ανακοινώνουμε επειδή κατανοούμε την επίγουσα ανάγκη του κοινού να λάβει κάθε δυνατή πληροφορία για την τέταρτη δόση, δήλωσε η Δόκτωρ Γκίλι Ρεγκεύ Γιοχάη, επικεφαλής μονάδας λοιμωδών νοσημάτων του Seba, επικεφαλής έρευνας. Αυτό που βλέπουμε με το εμβόλιο της Pfizer μετά από 2 εβδομάδες είναι μια αρκετά ικανοποιητική αύξηση του αριθμού των αντισωμάτων, ακόμη και λίγο υψηλότερη από ό,τι είχαμε μετά την τρίτη δόση. Ωστόσο, αυτό μάλλον δεν είναι αρκετό για την Όμικρον. Γνωρίζουμε πλέον ότι το επίπεδο των αντισωμάτων που απαιτείται για την προστασία από τη λίμωξη που προκαλείται από την Όμικρον είναι πιθανώς πολύ υψηλό για το εμβόλιο. Παρά τον εμβολιασμό, οι άνθρωποι μολύνονται, ίσως σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, και αυτό μάλλον δεν είναι αρκετά καλό, λέει η κυρία Ρεγκεύ Γιοχάη. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μετά την τέταρτη δόση είναι μια αύξηση του αριθμού παρόμοια με αυτή που είδαμε μετά την τρίτη δόση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρόκειται πραγματικά για αναμνηστική δόση. Βλέπουμε μια ελαφρά βελτίωση και αν ήμασταν ακόμη στην α ή δέλτα φάση, ίσως να ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά δεδομένου ότι η Όμικρον είναι τόσο μολυσματική και πολύ πιο ανθεκτική στα εμβόλια, βρισκόμαστε σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Μήπως επίσης μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς μια χώρα σαν το Ισραήλ, με αυτό το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, έχει τα αποτελέσματα που αφορούν τους νοσηλευμένους σε μεθ εξαιρετικά υψηλά? Θα αναρτήσουμε το σχετικό πίνακα. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Τι έχετε επίσης να πείτε για τις δηλώσεις του ΠΟΗ που αναφέρονται στην τέταρτη δόση, που ετοιμάζετε ήδη να κάνετε κι εσείς εδώ? Τι πρέπει να ξέρει ο πληθυσμός,
αυτά ή μήπως τα ίξεις αφήξεις ου εν πολέμω θνίξεις των πίθιων χρησμών της Θεοδωρίδου. Ας δούμε λίγο και τα υπόλοιπα ζητήματα προκύπτουν από τη μελέτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που υπογράφει και ο κύριος Τσιόδρας. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα που έσπευσαν να προβάλλουν αμάσιτη τη μελέτη ανάρτηση, ισχυρίζεστε ότι η μελέτη θα έχει και άλλο στάδιο όπου, όπως λέτε, το επόμενο στάδιο αφορά επιδημιολογική μελέτη με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, καθώς είναι δύσκολο να γίνει διάκριση των αντισωμάτων αν αυτά έχουν προκύψει από προσβολή από τον ιό ή από εμβολιασμό, οπότε χρειάζεται και η μαρτυρία του συμμετέχοντα στη μελέτη για να γίνει διαχωρισμός. Δηλαδή μας λέτε ότι θα είναι μια μελέτη στην οποία μεθοδολογικά θα ισχύει το καθιερωμένο εν Ελλάδη κατά δήλωσή μου. Αλήθεια, εκτός από αυτό το αξιοπιστότατο της μελέτης και τη μέθοδο του ερωτηματολογίου που φαίνεται ότι εισαγάγει το νέο δημοσκοπικού τύπου στοιχείο στις επιστημονικές μελέτες ως πραγματική καινοτομία, μήπως αντιλαμβάνεστε επιτέλους τι σημαίνει η έλλειψη δεδομένων που καταφέρατε εσείς να προκαλέσετε με την παντελή απουσία επιδημιολογικής επιτήρησης? Γιατί για ποιον άλλο λόγο θα καταφύγετε στη δήλωσή μου? Είναι επίσης άξιο απορίας πώς καταφέρνετε να κάνετε μελέτες για δικές σας προσωπικές ανακοινώσεις την ώρα που η χώρα δεν έχει στοιχεία. Αλήθεια, από πού προκύπτουν τα στοιχεία για αυτές τις ετεροχρονισμένες μελέτες? Και αν έχετε την τεχνογνωσία να χρησιμοποιείτε στοιχεία απαραίτητα για τις δικές σας μελέτες, αλήθεια, γιατί δεν αντιλαμβάνεστε την έλλειψη δεδομένων απαραίτητων για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας? Προφανώς αντιλαμβάνεστε από μια άποψη την ένδυα στοιχείων και δεδομένων και ότι αυτά που δίνετε στη δημοσιότητα δεν ικανοποιούν ούτε ακόμη και μια γνήσια και ειλικρινή δημοσιογραφική περιέργεια. Εξάλλου, πώς να εξηγήσει κανείς το προφανές ανακολουθίας κάποιων στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από ένα χρόνο σχεδόν, στο ίδιο συνέδριο, με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνταν για να υπολογίζεται επί σειρά μηνών η τιμή του αρτή, για την οποία ο υπολογιστικός Ιθήνων Νους παραδέχτηκε δημόσια ότι χρησιμοποιούσε υποκατάστατα και ότι αυτό δεν επηρέαζε καθόλου το αποτέλεσμα, διότι αυτό που είχε σημασία ήταν να υπολογίζονται οι τάσεις. Πολλά θαυμαστικά εδώ. Προφανώς ο λίγο ενδιαφέρει η πραγματική εικόνα και τα πραγματικά δεδομένα. Εξού και οι αποκλίσεις των μοντέλων, όπως και η παντελή έλλειψη προβλεψιμότητας που οδήγησε στην υιοθέτηση της άποψης στο Πανελλήνιο ότι κάπως έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η πανδημία. Δηλαδή με την τακτική του βλέποντας και κάνοντας, ωστόσο λέγοντας ότι δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται για ευελιξία και προσαρμοστικότητα, επειδή υπάρχει μια διαφορά 15ημέρου ανάμεσα στην εξέλιξη πανδημίας και στη λήψη των μέτρων. Φτάσατε μάλιστα στο σημείο να δικαιολογείτε την τεράστια αυτή απόσταση των 2 εβδομάδων, δήθεν λόγω των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του ιού. Μάλλον ξέρατε τι κάνατε ή, για να το πούμε καλύτερα, τι έπρεπε να κάνετε και δεν το κάνατε. Σε κάθε περίπτωση, οι επιδημιολογικές αυτές παρατηρήσεις, διότι περί αυτού πρόκειται και όχι περί ουσιαστικών επιστημονικών μελετών, σας χρησιμεύσαν προφανώς για να υπολογίσετε, έστω και λανθασμένα, το ποσοστό της ανοσίας του πληθυσμού, έτσι ώστε να ενισχύσετε την παρεξηγημένη, όπως την χαρακτηρίζεται από τον Οκτώβριο του 20, στρατηγική της ανοσίας της Αγέλης. Προσέξτε πάντως, γιατί αν ισχύει αυτό που οι δημοσιογράφοι κατάλαβαν από τις αναφορές σας, δηλαδή, τι, γράφε μου, για το λόγο αυτό το προβλεπτικό μοντέλο θα πρέπει να εφαρμοστεί ήδη για την επόμενη 4η δόση του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και επίσης να γίνει ήδη και η προσαρμογή στις νέες παραλλαγές, αφού τα εμβόλια που διαθέτουμε σήμερα αφορούν το πρώτο στέλεχος που πρωτοεμφανίστηκε στη Γιουχάν της Κίνας. Κάτι κατάλαβαν, ε? Θα κάνετε ακόμη μεγαλύτερη ζημιά, γιατί ούτε το μοντέλο δουλεύει, ούτε τα στοιχεία που διαθέτετε δεν είναι για αυτή τη δουλειά επαρκή. Όσο δε για το συμπέρασμα που διαβάσαμε σε αυτήν την όρο επιδημιολογική μελέτη, να την πεις μελέτη. Λέει, η εξέλιξη των εκτιμήσεων όρο επιπολασμού ευθυγραμμίστηκε με την πορεία της πανδημίας και διέφερε ευρέως αναπεριοχή και ηλικιακή ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να είναι κάπως διαφορετικό. Δηλαδή, η εξέλιξη των εκτιμήσεων όρο επιπολασμού δεν ευθυγραμμίστηκε με την πορεία της πανδημίας και διέφερε ευρέως από την πραγματικότητα.